αλήθειες και μύθους για την υπογονιμότητα, αλλά και πληροφορίες για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την εξωσωματική γονιμοποίηση, περιέγραψε ο κύριος Θάνος Παράσχος κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε συνέδριο που έλαβε χώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η υπογονιμότητα αντιμετωπίζει το 15% των ζευγαριών της αναπαραγωγικής ηλικίας, δηλαδή περίπου το 250.000 ζευγάρια στην Ελλάδα. Με αφορμή τη λειτουργία της νέας μονάδας, Έμβιο, που βρίσκεται στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 77 στο Χαλάνδρι, οι φίλοι που βρέθηκαν στο Μέγαρο Μουσικής είχαν την ευκαιρία να πάρουν πληροφορίες όχι μόνο για τις εξελίξεις στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, αλλά και για τις νέες υπηρεσίες προληπτικού ελέγχου του μαστού που προσφέρει η νέα μονάδα. Χιλιάδες φίλες και φίλοι που βρέθηκαν στο περίπτερο της έκθεσης ενημερώθηκαν από τους ανθρώπους της μονάδας μας για το νέο υπερσύγχρονο κέντρο μας, ενώ εκατοντάδες γυναίκες υποβλήθηκαν δωρεάν σε προληπτικό έλεγχο μαστού στον ειδικό μαστογράφο της μονάδας μας που υπήρχε στο Μέγαρο Μουσικής κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κύριος Παράσχος παρουσίασε αναλυτικά, βήμα προς βήμα, όλα τα στάδια της εξωσωματικής γονιμοποίησης από το Α προς το Ω, ενώ παράλληλα απάντησε στις απορίες και στις ερωτήσεις του κοινού. Στα χέρια σας καθίγουν τα παιδιά. Είναι η κουβέντα που μου είπατε όταν ήρθε το σύζυγό μου πολύ απογοητευμένο. Από εδώ θα φύγεις με τα παιδιά και έρχεται. Σας ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν είμαι. Ευχαριστώ.